Θέλω να κάνω κάθετα τη διαίρεση 237 διά 9. Λέω το πείμα. Ένα ψηφίο και διαιρέτης. Ένα χωρίζω στα αριστερά του διαιρεταίου και λέω το 9 στο 2. 9 πόδια. Χωράνε σε 2 παπούτσια. Δεν χωράνε. Κάτω και το άλλο ψηφίο το 3. Και λέω το 9 στο 23. 9 πόδια. Χωράνε σε 23 παπούτσια. Χωράνε. Άρα λέω την προπαίδεια του 9 μέχρι να φτάσω στο 23 ή λίγο μικρότερο από το 23. 1, 9, 9, 2, 9, 18, 3, 9, 27. Οπ, το ξεπέρασα. Άρα κρατάω το 2. Κάνω το πολλαπλασιασμό πάνω κάτω. 2, 9, 18. Γραμμή. Αφαίρεση. 18 από 23, 5. Ελέγχω. Είναι το υπόλοιπο μου μικρότερο από το διαιρέτη. Είναι. Το δέχομαι. Πάω στον επόμενο αριθμό. Κάτω και το 7. Και λέω το 9 στο 57. Χωράνε 9 πόδια σε 57 παπούτσια. Χωράνε. Άρα λέω την προπαίδεια του 9 μέχρι να φτάσω στο 57 ή λίγο μικρότερο από το 57. 1, 9, 9, 2, 9, 18, 3, 9, 27, 4, 9, 36, 5, 9, 45, 6, 9, 54, 7, 9, 63. Άρα κάτω το 6. Κάνω το πάνω κάτω το πολλαπλασιασμό. 6, 9, 54. Το γράφω. Γραμμή. Αφαίρεση. 54 από 57. 3. Ελέγχω. Είναι το υπόλοιπο μου μικρότερο του διαιρέτη. Είναι. Το δέχομαι. Δεν έχω άλλον αριθμό να κατεβάσω. Άρα η διαίρεσή μου τελείωσε. Και είναι ατελής γιατί μου έδωσε υπόλοιπο 3. Αυτό σημαίνει ότι αν είχα 237 καραμέλες και τις μοίραζα σε 9 παιδιά, κάθε παιδί θα έπαιρνα από 26 και εμένα θα μου περίσευαν 3. Η δοκιμή είναι πολλαπλασιασμός πάνω-κάτω και μετά προσθέτουμε το 3. Εάν βρούμε το διαιρεταίο, δηλαδή 237, η διαίρεσή μας είναι σωστή. Εάν δεν το βρούμε, τότε είναι λάθος και πρέπει να την ξανακάνουμε.